Η χθεσινή ενέργεια της ΕΠΑ στα γραφεία του ΠΙΣ ήταν προσχεδιασμένη με συγκεκριμένο στόχο. Θα πρέπει από πλευράς της ΕΠΑ να δηλωθεί ποιοι έδωσαν τη συγκεκριμένη οδηγία, εάν και κατά πόσο συνυπολόγισαν τις συνέπειες που ενδεχομένως θα έχει η κίνησή τους. Η προσπάθεια άμεσης ή έμεσης τρομοκράτησης και στοχοποίησης μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας, η οποία ουσιαστικά έχει και τη βασική ευθύνη για την υλοποίηση της ποιοτικής εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, είναι αντιδημοκρατική και απαράδεκτη. Την ώρα που θα έπρεπε οι φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, λόγω και των συσσωρευμένων πια προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του, να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, τη δημιουργία πλαισίου συμμετοχής των ειδικών γιατρών, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα της προσφερόμενης περίθαλψης και κυρίως για να έχουν οι ασθενείς την ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, προχωρούν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Εκτός και αν ο στόχος τους δεν είναι η σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, αλλά η κατάρρευσή του. Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα συσσωρευμένα λάθη που γίνονται, εκτός εάν βέβαια είναι ανίκανοι να εφαρμόσουν ένα σωστό ΓΕΣΥ. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί. Εκτιμούμε ότι τελικά οι δίθεν υποστηριχτές της εφαρμογής αυτού του ΓΕΣΥ που επιχειρείται, στο τέλος θα αποδειχθούν και οι νεκροθάφτες του.